Καλησπέρα παίκτες μου, φράγκο που θα δούμε άλλο ένα FIFA βίντεο. Στο σημερινό βιντεάκι έχουμε rewards και πιο συγκεκριμένα έχουμε Elite 3 rewards. Τα rewards δεν είναι δικά μας, είναι του φίλου μου του Παναγιώτη του Τούλα, τερμάτισε Elite 3. Πριν μπούμε και πριν δείξουμε όμως τα rewards και πριν δείξουμε την ομάδα του, ένα like, ένα subscribe στο βίντεο γιατί με βοηθάει και καμπανάκι γιατί το YouTube με μπαιτάρει άσχημα και δεν στέλνει ειδοποιήσεις. Καμπανάκι και όταν πατάτε καμπανάκι θα πατάτε στο όλες. Γιατί πολλοί το έχετε στο εξατομικευμένες. Θα πατάτε στο όλες για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα. Επίσης, follow σε όλα μου τα social media και κυρίως στο Instagram για να ενημερώνεστε από τα story μου για το πότε θα κάνω live και πότε ανεβαίνει καινούργιο βίντεο. Και όσοι γουστάρετε να μιλήσουμε, μπορείτε να κατεβάσετε το Discord, να χωθείτε στο server μου και να έχουμε και από εκεί πέρα επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα rewards. Λοιπόν, όπως βλέπετε, θα έχει ένα Ultimate Pack προφανώς αφού τερμάτισε Elite 3. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να τύχει, βλέπετε εδώ πέρα, βγάζει μόνο ένα καλό pull, το οποίο δεν το λες και καλό, είναι τερματοφύλακας. Ωστόσο, δεν τον ικανοποιεί γιατί η ομάδα του είναι τερματισμένη. Είναι πραγματικά τερματισμένη. Δεύτερο pull. Ilicic. Thiago Silva νομίζω ότι τον πήρε πιο πολύ για το rating, απλά και μόνο για να τον βάλει σε κάποιο SBC, γιατί δεν τον εξυπηρετεί σε κάτι. Τρίτο pick, επίσης χάλια. Τερμάτισε Elite 3 για να του δώσει αυτά τα άθλια picks. Και βλέπω πολλά post στο Facebook, στο FIFA Hellas Community, όπου άτομα που τερματίζουν Silver 1 και Gold 3 βγάζουν πολύ καλύτερα pulls από αυτά του τούλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το Jumbo Rare Players Pack του. Βλέπετε εδώ πέρα, Πορτογαλία, center back, είναι από το γαλλικό, πάλι δεν τον εξυπηρετεί. Η ομάδα του Μάγκες είναι τερματισμένη, σας την έδειξα και στο προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει. Θα σας τη δείξω και σήμερα, είναι τερματισμένη, οπότε είναι πολύ λίγες οι επιλογές οι οποίες τον ικανοποιούν και το χαροποιούν από παίκτης. Γιατί όποιον και να τύχει, έχει ήδη τους καλύτερους στη θέση τους, οπότε πρέπει να δεις κάποιον πάρα πολύ καλό, ώστε να πει ότι ok, πάμε την ομάδα μας στο επόμενο επίπεδο. Δεύτερο pick, Γαλλία, ST. Έχει εδώ πέρα δύο τιμόδεσες, με συγχωρείτε. Έναν τσούλου παίκτη. Τώρα ανοίγει το touch 3 players pack. Το οποίο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι ό,τι και να βγάλει, γι' αυτό να είναι tradable, μπορεί να τους πουλήσει. Αλλά βλέπετε, goalkeeper. Αργεντίνος, δεν ξέρω πόσο φεύγουν. Πλέον το market έχει κρασάρει τόσο πολύ που έβγαλε 100 όμως. Και Μεντί. Okay. Πόσο πάει, το τσεκάρει εδώ πέρα. 200 και κάπα. Δεν είναι κακό αυτό το τίποτα. Ο 100 είναι πάρα πολύ φθηνός. Μάγκες, δείτε πόσο πάει ο 100. Είναι το καλύτερο δεξί back του παιχνιδιού μαζί με το Λάλα. Πηγαίνετε και αγοράστε τον τώρα. Λοιπόν, να σας δείξω τώρα την ομάδα του Τούλα ξανά. Βλέπετε εδώ πέρα. Στο τέρμα έχει Τσουλού De Gea. Μου είπε ότι θέλει να είναι το επόμενό του upgrade και να πάρει τότε την De Gea. Επίσης με ρώτησε τη γνώμη μου για το Van der Sar, γιατί σε αυτό το γουλού το έπαιξα όλο. Θα δείτε βιντεάκι, θα έρθει μέσα στη εβδομάδα με ομάδα ενός άλλου παιδιού που μου τη δάνεισε για να κάνω live stream. Ήταν πραγματικά υπερομάδα, ήταν καλύτερη από την ομάδα που βλέπετε αυτή που έχει ο Τούλας. Και είχε Van der Sar και του είπα τη γνώμη μου ότι είναι απίστευτος και είναι ανάμεσα σε τότε την De Gea και Van der Sar. Πείτε μας και στη γνώμη σας άμα τον έχετε δοκιμάσει και αν έχετε δοκιμάσει και τους δύο βασικά. Μετά, βλέπετε η άμυνά του είναι απίστευτη. Χούλιτ, Βιεϊρά, έπαιξα με αυτούς και με Ναζάριο έπαιξα σε αυτό το Weekend League και με Κρόιφ έπαιξα. Και έχω να πω ότι από όλους αυτούς, αυτός που κάνει την περισσότερη διαφορά σε εμένα, θεωρώ ότι ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο 99 που είχε το παλικάρι, ο Τούλας δεν τον έχει. Και ο Van der Sar στο τέρμα. Απίστευτη κάρτα ο Van der Sar, νομίζω ότι ήταν Van der Sar 91 rating. Οπότε, ο Τούλας. Η ομάδα τώρα που την βλέπετε δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχει κάνει ένα upgrade, έχει βγάλει τον Σαλάχ και έχει φέρει τον Μέση, τον 99. Αλλά μου είπε ότι έπαιξε μερικά μάτς με αυτόν και δεν του άρεσε καθόλου και ότι θα φύγει και θα ξαναμπεί ο Σαλάχ στη θέση του. Εγώ διαφωνώ, θεωρώ ότι πρέπει να δώσει λίγο παραπάνω χρόνο στο Μέση, γιατί εγώ που έπαιξα με Μέση 99 Champions League σε draft, όχι τον Τότς, τον Champions League, ήταν πραγματικά απίστευτος, μας κουβάλισε, μας πήγε μόνο στον τελικό. Ήταν αλάνθαστος, δεν μπορούσε να του πάρει την μπάλα με τίποτα. Ήταν από τις καλύτερες κάρτες του παιχνιδιού που έχω χρησιμοποιήσει μαζί με τον Πελέ τον 99. Οπότε αυτή είναι η ομάδα του Παναγιώτη του Τούλα.
Δεν ξέρω αν θα κρατήσει, αν θα κρατήσει Σαλάχ ή αν θα βάλει Μέση, τι θα κάνει. Σίγουρα θα κάνει ένα upgrade στη θέση του τερματοφύλακα και σίγουρα θέλει να κάνει και ένα upgrade στα center back και να βάλει τον Τότι Βαράν. Τώρα θα μου πείτε, γιατί κάνει αυτό Αύγουστο μήνα που όλοι το έχουμε γράψει στο game στα αρχίδια μας και δεν παίζουμε. Ο λόγος είναι απλός, αρχές Σεπτεμβρίου θα γίνει ένα τουρνουά VGL με το οποίο θα μπει ο καθένας και θα παίξει με την ομάδα του. Οπότε είναι λογικό να θες να έχει μια τερματισμένη ομάδα για να τερματίσεις όσο πιο καλά γίνεται. Το τουρνουά θα έχει έπαθλο και εκτός από το έπαθλο θα έχει και ότι θα το παρακολουθεί η AEK Esports και τον νικητή του τουρνουά, ίσως και ένα-δύο ακόμα άτομα, πολύ πιθανόν να τα υπογράψει συμβόλαια, ας το πούμε, δεν ξέρω αυτές οι ομάδες, νομίζω οι Esports υπογράφουν συμβόλαια, και να τους πάρει στην ομάδα τους για να παίζουν σαν foot players. Και ο Τούλας το θέλει αυτό πάρα πολύ. Του εύχομαι να το πετύχει. Πιστεύω ότι θα το πετύχει. Τα match θα γίνουν live stream. Θα είμαι και εγώ σε αυτό το τουρνουά. Θα γίνουν τα match live stream στο κανάλι μου. Αν όχι live stream, θα ανεβούν σίγουρα σαν βίντεο. Και θα προσπαθήσω, μάγκες, να κάνω record και τα match του Τούλα. Και να τα ανεβάσω. Και να τα ανεβάσω στο κανάλι μου. Γιατί πραγματικά ο τύπος έχει απίστευτο gameplay. Και θέλω να το ανεβάσω να δείτε πώς παίζει. Αρχές Σεπτεμβρίου, λίγο πριν και το FIFA 20. Θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό τουρνουά. Θα παίξουν μερικοί από τους καλύτερους παίκτες στην Ελλάδα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για το τουρνουά. Δεν μπορείτε, επειδή πολλοί με ρωτάνε να κάνουν εγγραφή, δεν γίνεται. Έχουμε κάνει εγγραφή ήδη 2 μήνες πριν. Ήταν ένα τάλιρο περίπου η εγγραφή. Το τουρνουά νομίζω έχει φουλάρει. Δεν μπορείτε να συμμετάσχετε όσοι θέλετε τώρα. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μου. Θα έρθουν βίντεο και live stream από αυτό το τουρνουά. Αυτό ήταν το βιντεάκι, παίκτες μου. Αυτή είναι η ομάδα του Τούλα. Θα είναι πολύ διαφορετική στους επόμενες εβδομάδες, πιστεύω. Θα βρει τρόπο να κάνει μερικές αναβαθμίσεις. Λογικά, Τότι Ντεχέα, Τότι Βαράν και Σαλάχ, ίσως να βρει κάποιον να τον αντικαταστήσει να βάλει. Εγώ θα του πρότεινα να βάλει προφανώς 99 Ρονάλντο, να μαζέψει και να βάλει έναν Τότι Ρονάλντο ή και Τότι Ρονάλντο. Να τον χώσει εκεί πέρα και νομίζω ότι η ομάδα του μετά δεν θα έχει άλλο περιθώριο βελτίωσης. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Έρχεται βιντεάκι μέσα στην εβδομάδα από Weekend League με υπερομάδα, καλύτερη του Τούλα, με την οποία έπαιξε το γουλού που πέρασε. Εάν σας άρεσε το βίντεο, like, subscribe, καμπανάκι, πολύ σημαντικό για τα live stream. Follow σε όλα τα social media μου, κυρίως Instagram, ξαναλέω. Αυτά από μένα, θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. I'm the realest one that's reppin', oh my god, if I die, I'm a legend, when they lay me down to rest, I know I was always reppin'.